Καλημερούδια, καλημερούδινούνια, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα πολύ καλά, με τέλεια εμφάνιση σήμερα εδώ, τέλος πάντων. Στην κουζίνα ξεκινάει αυτό το blog, τρέχω να προλάβω καταστάσεις, θα σας πω. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος στο σχολείο, εγώ εδώ πέρα τρέχω να μαγειρέψω, θα φτιάξω γιουβετσάκι. Εδώ θα ρίξω τώρα το κρυφαράκι μου και έχω βάλει ήδη στη σύντρα, έχω βράσει μοσχαράκι με σαλτσούλα μπόλικη. Α, δεν άνοιξα το φούρνο όμως, είδατε, ξέχασα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανέβηκε βίντεο γιατί ήμουνα κι εγώ άρρωστη. Θυμάστε στο τελευταίο βίντεο που σας έλεγα ότι ο Αλέξανδρος κάτι είχε κολλήσει και το κόλλησα κι εγώ και ήμουν χάλια. Ακόμα δεν έχω συνέλθει. Καθίστε τώρα που μιλάω να πάρω και τις βιταμινούλες μου, τώρα που τους συζητάμε. Και δεν έχω συνέλθει ούτε κι εγώ, παιδιά, ακόμα. Και είμαι έτσι 2,5 εβδομάδες σίγουρα. Είχα ξεκινήσει με έναν ελαφρύ πονόλαιμο και μετά με πήρε μπάλα. Μόνο πυρετό εγώ δεν έκανα, ευτυχώς. Πάλι καλά. Οπότε, επειδή δεν ήμουν καλά και δεν έβγαινε και η φωνή μου καλά, δεν μπορούσα να κάνω βίντεο. Δεν θα μπορούσα να σας μιλάω. Λοιπόν, τώρα έχω βγει από το μπάνιο και είμαι ακόμα με τον μπουρνούζι γιατί έχω ακόμα αφήσει τη μάσκα στα μαλλιά μου. Θα σας πω λίγο δύο πράγματα γι' αυτό, γιατί εγώ το κάνω αυτό πιστά από το Γενάρη και έχω δει τεράστια διαφορά, παιδιά, στα μαλλιά μου. Θα σας πω τι ακριβώς κάνω, να το κάνετε κι εσείς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που θα ταλαιπωρηθούν τα μαλλιά μας πάρα πολύ με τον ήλιο και το αλάτι και το χλώριο κτλ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για να μην κλαίμε από Σεπτέμβρη και τρέχω να τα προλάβω όλα αυτά γιατί θέλω να στεγνώσω και μαλλί. Θα έρθει φίλη μου να με κουρέψει. Και λέω να τα πάρω έτσι λίγο παραπάνω από ό,τι τα παίρνω. Ελάχιστο, μην φανταστείτε, γιατί με να μου αρέσουν τα μακριά μαλλιά. Γιατί θέλω να είμαι το καλοκαιράκι λίγο πιο άνετη. Αυτό. Δεξί φωνή ακόμα δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν σας ακούγομαι σας περίεργα. Εμένα μου ακούγομαι πάρα πολύ περίεργα. Λοιπόν, πάω να ρίξω το γιουβετσάκι, το κρεατάκι. Ελά. Να πάω να ρίξω το κρεατάκι μέσα. Να το βάλω στο φούρνο να αρχίζει να ετοιμάζεται σιγά σιγά γιατί πέρασε και η ώρα. Πήγε 11. Είναι η πέμπτη φορά που προσπαθώ να σας γυρίσω αυτό το κομμάτι. Και δεν μπορώ γιατί κλείνει η μύτη μου και δεν μπορώ να σας μιλήσω. Δεν λέει να φύγει αυτή η ίωση από πάνω μου, παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, θα σας πω δύο λόγια εδώ για το τι κάνω και τα μαλλιά μου είναι ενυδατωμένα και λαμπερά. Το βλέπετε στο Instagram και με ρωτάτε συνέχεια. Αλλά από Σεπτέμβρη που θα επιστρέψουμε από τις διακοπές μας όλοι και θα θέλω και λίγο να σας κάνω μια υπενθύμηση, ας πούμε, για τα μαλλιά, θα σας κάνω ένα πιο σωστό βίντεο, θα σας δείξω και προϊόντα, θα σας τα πω όλα πιο αναλυτικά. Απλά επειδή δέχομαι καθημερινά ερωτήσεις για τα μαλλιά, κάθε φορά που θα κάνω ιστορία και θα δείτε τα μαλλιά μου, πάντα θα με ρωτήσετε τι κάνω και είναι έτσι λαμπερά και ενυδατωμένα. Θα σας πω έτσι τώρα λίγο πρόχειρα τι κάνω, για να ξέρετε να το ξεκινήσετε κι εσείς πριν πάτε διακοπές, να ενυδατώσετε πολύ καλά τα μαλλιά σας. Εγώ όταν πήγα στη Δέσποινα, η Δέσποινα είναι η κοπέλα που μου βάφει τα μαλλιά στη Θεσσαλονίκη. Και με είδα από κοντά, μου λέει: θες ενυδάτωση. Σταμάτα όλα τα άλλα που βάζεις. Θες ενυδάτωση. Μου λέει: θα πάρεις μια πολύ καλή μάσκα και θα ξεκινήσεις ενυδάτωση. Κάθισα κι εγώ λίγο έτσι να το μελετήσω, να το ψάξω, να το δω. Και έχω κάνει το εξής. Από το Γενάρη μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει ένα μουλούσιμο που να μην έχω ακολουθήσει πιστά αυτή τη διαδικασία που θα σας πω. Και μετά από έναν μήνα, αφού ξεκίνησα να το κάνω αυτό, τις πρώτες μια-δύο εβδομάδες είχα αρχίσει να απογοητεύομαι και λέω: καλά, δεν στρώνουν τα μαλλιά μου ούτε έτσι. Από τον μήνα και μετά είδα τεράστια διαφορά. Κάνω το λούσιμό μου με το σαμπουάν που με βολεύει. Εγώ έχω πάρει ένα το οποίο διώχνει τα μεταλλικά στοιχεία γιατί είναι καλύτερα να μην έχει θυκάλατα και τέτοια μέσα για την τρίχα. Βοηθάει περισσότερο να διώχνει τα μεταλλικά στοιχεία κλπ. Αφού κάνω δύο χέρια λούσιμο, δίπλα από την ντουζιέρα μου έχω πετσετούλες, τις πετσετούλες της τύπου 40x60, κάπου εκεί που είναι για τα μαλλιά τέλος πάντων. Και αφού τελειώσω το λούσιμο και στραγγίξω πολύ καλά τα μαλλιά με τα χέρια, μετά παίρνω την πετσέτα και τα μπονάρω να φύγουν όσο πιο πολλά νερά γίνεται πάνω από την τρίχα. Αφού είναι τα μαλλιά νοπά, παίρνω όχι πολύ ποσότητα, λίγη από τη μάσκα και βάζω και σε μήκη και σε άκρες και αρκετά κοντά στη ρίζα. Όχι πολύ κοντά, αλλά βάζω αρκετά στη ρίζα. Κοντά.
Και έχω μια βούρτσα, μια χτένα μέσα στο μπάνιο και χτενίζομαι. Και όσο χτενίζεις, νιώθεις τη μάσκα ότι αρχίζει. Αυτό το παθαίνω εγώ με όλες τις μάσκες, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ εγώ. Να γίνεται πιο παχύρευτη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Οπότε γι' αυτό σας λέω λίγη ποσότητα, δεν χρειάζεται να κάνετε υπερβολές. Γιατί όσο χτενίζετε και δουλεύετε το προϊόν πάνω στα μαλλιά, δεν ξέρω τι γίνεται με τις μάσκες. Αυτό τώρα δεν το γνωρίζω να σας το πω. Χτενίζουμε από κάτω και ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Δηλαδή ξεκινάμε έτσι και πάμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Και μετά η μάσκα που εσείς θα δείτε ότι σας βολεύει, βρείτε ποια μάσκα είναι αυτή που σας βολεύει, είτε επειδή έχετε δει διαφορά στα μαλλιά σας, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για οτιδήποτε. Αρκεί να είναι καλή ενυδατική μάσκα, αυτό να δείτε, να γράφει για ενυδάτωση. Βάζετε και αφήνετε πάνω στα μαλλιά σας όσο προτείνει πάνω ο κατασκευαστής της μάσκας. 5, 10 λεπτά, δεν ξέρω. Και μετά ξεπλύνετε. Εγώ, επειδή έχω αρκετά λιπαρά μαλλιά, αφού αρχίζω να ξεπλένω, βάζω λίγο ακόμα σαμπουάν και κάνω λίγο εδώ πέρα μπροστά στις ρίζες για να φύγει η μάσκα, να μην μου λαδώσουν πιο γρήγορα. Γιατί ήδη μου λαδώνουν πάρα πολύ γρήγορα, δεν θέλουμε παραπάνω. Αυτό και βγαίνοντας, αφού έχω ταμπονάρει πάλι πολύ καλά τα μαλλιά μου, βάζω θερμοπροστατευτική κρέμα. Αυτό. Το κάνω από το Γενάρη και έχω δει τεράστια διαφορά στα μαλλιά μου. Και βάζω και λαδάκι εννοείται. Αφού κάνω μπούκλες, βάζω και ένα καλό λαδάκι. Αυτά παιδιά εγώ κάνω, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Θέλει μόνο μια πολύ καλή ενυδατική μάσκα και λίγο περισσότερο χρόνο στο μπάνιο. Αυτό θέλει. Εγώ ας πούμε σήμερα που είχα το φαγητό στο φούρνο, έκανα το σώμα μου γρήγορα, έβαλα τον μπουρνούζο μου και βγήκα για να δω και το φαγητό να αρχίζω να το ετοιμάζω, και οπότε άφησα τη μάσκα περίπου στο 20 λεπτό. Απλά δεν την αφήνω λιγότερο. Ή θα την αφήσω ακριβώς τα λεπτά που λέει, ή παραπάνω. Όταν είμαι μέσα στο μπάνιο, την αφήνω ακριβώς γιατί βαριέμαι και εγώ να περιμένω. Αλλά λιγότερο όχι. Και το ίδιο πρέπει να κάνετε παιδιά και με τη θάλασσα. Θα φτιάξετε ένα ωραίο μπουκαλάκι, θα βάλετε μέσα τη μάσκα σας και αφού βγείτε από τη θάλασσα θα πηγαίνετε να ρίχνετε πόσιμο νερό, να φεύγει το αλάτι από πάνω και θα βάζετε μάσκα και αφήστε το μέχρι το βράδυ που θα πάτε σπίτι να κάνετε μπάνιο, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αφήστε το για να σώσετε τα μαλλιά σας για το καλοκαίρι, καλά κρασιά. Ειδικά οι ξανθιές, αν θέλετε να με ακούσετε, σε χλώριο μην βουτάτε τα μαλλιά σας. Μην τα βουτάτε τα μαλλιά σας. Αυτά εγώ κάνω, δοκιμάστε το, ξεκινήστε από σήμερα, κάντε αυτή τη διαδικασία και στον πρώτο μήνα περιμένω να μου στείλετε μήνυμα. Και αν δεν δείτε διαφορά, να μην με λένε Μαρινέλη. Απλά καλή ενυδατική μάσκα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε, αλλά δείτε τι ωραία και λαμπερά και πόσο ενυδατωμένα είναι, φαίνεται η ενυδάτωση. Δείτε εδώ πέρα οι άκρες και έχω να κουρευτώ καιρό. Τι ωραία που πέφτουν, δεν πέφτουν. Καταλάβατε, έχετε καταλάβει που το πάω. Οπότε δοκιμάστε το αυτό το σύστημα και θα με θυμηθείτε. Θα δείτε μεγάλη διαφορά, θα δείτε τα μαλλιά σας να αλλάζουν. Λοιπόν, πάνω στη διασύνη μου τα έχω κάνει εδώ πέρα όλα χάλια μαύρα. Μέχρι και αυτό εδώ πέρα που ακουμπάμε τις κατσαρόλες και αυτά λέρωσε. Κοιτάξτε το πώς το έκανα. Γιατί τα βγάζα βιαστικά για να προλάβω να κάνω και το βιντεάκι να μπορέσω να μαγειρέψω. Και τα έκανα όλα χάλια μαύρα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε κάνει τώρα εδώ πέρα. Ωραίο. Μπορεί να μου στέλνω σε λίγο, αλλά πεθαίνω για γιουβέτσι. Αυτή η αίσθηση του φρεσκοκουρεμένου μαλλιού, παιδιά, πραγματικά, πόσο μου αρέσει. Και συνέχεια κάνω έτσι. Συνέχεια. Τα ίσιο, έχει πάει να τα αφήσω και για το event που έχω ίσια. Αν και έχω την εντύπωση ότι δεν μου πάνε τα ίσιωμένα τα μαλλιά εμένα. Αυτή την εντύπωση έχω. Αλλά πολλές από εσάς μου κάνετε κοπλιμέντα κάθε φορά που ισιώνω τα μαλλιά μου και μου λέτε ότι είναι. Αφήστε τώρα γιατί μπαίνει στα μάτια μου μέσα και δεν μπορώ. Ότι μου πάνε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν την ακούτε την ησυχία. Έχει ησυχία γιατί λείπει ο Αλέξανδρος. Έχω να πάει με τον παπά του μία βόλτα. Και εγώ τώρα πρέπει να καθίσω να ετοιμαστώ γιατί θα πάω στο event της Disney Plus. Πάρα πολύ χαίρομαι που με έχουν καλέσει το event της Disney Plus, γιατί είναι το αγαπημένο κανάλι του Αλέξανδρου. Βλέπουμε όλη μέρα τη λέσχη του Μίκη. Νομίζω έτσι το λένε, αυτό το παιδικό που βλέπει ο Αλέξανδρος. Τρελαίνεται για Μίκη Μάους. Πάρα πολύ του αρέσει ο Μίκη. Γενικότερα και στα ρούχα τα επιλέγει και σε τσάντα. Άμα το δείχνω κάτι, πήγαμε προχθές να πάρουμε παγουρίνο, του έδειξα, επέλεξε του Μίκη το παγουρίνο. Του αρέσει γενικότερα. Οπότε. Είναι και το αγαπημένο μας στο Disney Plus, μόνο αυτό παίζει. I was this chanting all around the block.
Είμαι πανέτοιμη, αν και ο καιρός δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Εκεί που ξαφνικά έχει ζέστη και ήλιο βρέχει. Τι κουλά είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα, έβαλα καλοκαιρινό φόρεμα. Το οποίο δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, ό,τι μπορείτε εδώ να διακρίνετε. Εδώ φαίνεται αρκετά καλά. Πάλι Wednesday Adams, για ακόμα μια φορά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και ντύνω μόνο έτσι. Και εντωμεταξύ μου το λέτε πάρα πολύ, ειδικά στο Instagram. Λοιπόν, και φύγαμε να πάμε. Θα βάλω και ένα σανδαλάκι εννοείται από κάτω. Και θα πάω έτσι και ελπίζω απλά να μην παγώσω. Η φωνή μου εντωμεταξύ ακόμα τη φάση. Πότε θα διορθωθεί αυτό το πράγμα, παιδιά? Δηλαδή, δεν λέει να μου φύγει. Ήρθαν τα γόρια, είναι εδώ. Μπα. Αχ, και μια τσαντούλα τώρα να βρω. Ποια τσάντα να βάλω? Γιατί αυτή που έχω εδώ πέρα η καθημερινή δεν ταιριάζει. Οπότε θα πάρω αυτή εδώ. Τέλεια. Κάτω έπεσε. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. Like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. You like the sound of the raindrops drumming on a first day summer day. You're like the scent of coffee brewing in the morning. You're like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You're like a cabin made for two while inside is snowing. Oh, oh, oh. Το event της Disney Plus ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στον εσωτερικό χώρο είχαν φτιάξει δωματιάκια να κάποιες ταινίες, σειρές κλπ. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας τράβηξε έτσι όσο απλά να μπορούσα. Έφαγα το παγωτάκι μου, τέλειο ήτανε. Ήπια και ένα κοκτέιλ έτσι, χαζό ήπια βασικά. Και τώρα πήρα το αυτοκίνητο από κάποιους παρκαδόρους πάρα πολύ ευγενικούς. Δεν μου έχει ξανατύχει, παιδιά. Δηλαδή ήταν η παρκαδόρη απίστευτα ευγενική. Και πάω τώρα να πάρω. Μακ να φάμε με τον κανάκι, είπαμε, επειδή θα έχει, τι ώρα είναι? Είναι 8:30, ο Αλέξανδρος σίγουρα τώρα θα κοιμάται, οπότε πάω να πάρω μπεργκεράκια να καθίσουμε να φάμε στο κρεβάτι ξεπλωμένοι και να βλέπουμε Disney Plus. Αυτό μου ήρθε σήμερα, επειδή είχαμε το event Disney Plus, μου ήρθε να κάνουμε αυτό για κάποιον περίεργο λόγο. Εν τω μεταξύ, τη φάση που ξέχασα αυτό εδώ και θα πάω στα McDonald's στην κοπέλα, πρέπει να το κάνω την από εδώ πλευρά. Απλά επειδή είχα βάλει τα μαλλιά αυτά από πίσω από το αυτί, της είπα από εδώ. Εντάξει, θα γελάσουμε. Η ουρά στα McDonald's για το McDrive είναι μέχρι την Κηφισίας. Αυτή τη στιγμή είμαι μισή. Ο ποπός του αμαξιού είναι Κηφισίας, η μούρη μέσα στα McDonald's. Τέλεια. Αύριο θα φάμε. Γεια σας. Είσαι ένα κρίσπι φαδοτούλε. Ευχαριστώ. Ταρα! Παραμ παμ 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 βασικά. Φύγαμε. Καλή μερούδια για ακόμα μία ημέρα. Μόλις άφησα τον Αλέξανδρο στο σχολείο, κοιμάμαι όρθια, πραγματικά κοιμάμαι όρθια. Και έχω κοιμηθεί από σχετικά νωρίς. Με πήρε ύπνο στην ώρα που βλέπα ταινία, για να καταλάβετε. Ούτε καν, δηλαδή εκεί πέρα που βλέπαμε ταινία. Ξαφνικά, τσουπ, κοιμήθηκα. Δεν την πάλεψα άλλο. Πραγματικά δεν την πάλεψα άλλο. Και θα το συνεχίσω και λίγο σήμερα το vlog. Γιατί έχω να πάω και στο Golden. Θέλω να αγοράσω κάποια πράγματα. Και είναι και ο Κανάκης σήμερα στο σπίτι, ναι. Οπότε είναι μια τέλεια ευκαιρία έτσι να πάμε οι δυο μας μια βολτούλα. Νάτι.
εγώ σε βλέπω, λέω είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Τραβάω βίντεο. Τι κάνεις, πες για αρέστη. Εν τω μεταξύ σήμερα κατεβαίνω από τον κεντρικό δρόμο. Συνήθως πάω από τα στενά γιατί γίνεται χαμός. Αλλά σήμερα δεν έχει κίνηση καθόλου. Μάλλον επειδή είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, έχουν φύγει πολλοί για εξοχικά. Δεν ξέρω, ίσως έχουν σταματήσει για να τους συνδυάσουν τετραήμερο. Και δεν κυκλοφορεί τίποτα, παιδιά. Δηλαδή είμαι τώρα στο κεντρικό και τσουλάω σαν να μην σαν να είναι Σάββατο πρωί, ας πούμε. Λοιπόν, κάθισα εδώ αφού γυρίσαμε από το Golden για να σας δείξω τι πήραμε από το Golden. Τίποτα το σπουδαίο, απλά είπα να σας το δείξω. Και χτύπησε και ο courier και μου ήρθε η παραγγελία που έκανα από Life Likes για τα δωράκια για τις δασκάλες. Πήραμε δωράκια για τις δασκάλες και η αλήθεια είναι ότι έτσι ψηλό το σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να πάρω. Στη Life Likes βρήκα τα πιο ιδανικά πράγματα, παιδιά. Έχω και έναν εκπτωτικό κωδικό, τον οποίο θα σας το δώσω και εσάς αν θέλετε να τον εκμεταλλευτείτε, γιατί ξέρω ότι πολλές τώρα είστε σε αυτή τη φάση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω μαμάδες άλλες από την τάξη του Αλέξανδρου για να μπορούσαμε έτσι να το συζητήσουμε, πώς μαζεύαμε μαζί χρήματα, να πάρουμε κάτι στις δασκάλες. Αλλά και από την άλλη, επειδή από άλλες μου φίλες ακούω ότι γίνεται χαμός σε τέτοιες ομάδες με μαμάδες που ψάχνουν δώρα, άλλα θέλει μία, άλλα θέλει άλλη και γίνεται ένας χαμός, λέω μόνη. Δεν πειράζει, μια χαρά. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω τι πήρα. Θα σας δώσω και τον εκπτωτικό κωδικό να τον έχετε έτσι να πάρετε, είτε αν θέλετε εσείς κάτι για εσάς, γιατί είναι ο κωδικός ενεργός για τα πάντα, ή αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε για τις δασκάλες. Λοιπόν, εγώ αυτά παρήγγειλα για αρχή. Αυτά ήθελα να δώσω ένα και ένα στις δασκάλες. Αλλά είναι έτσι το στυλ τους, που το κέντημα, η σειρά κέντημα που λέει Flex ταιριάζει τέλεια και στις δύο δασκάλες μας. Οπότε θα δώσω στις δασκάλες αυτές εδώ, αυτά τα σημειωματάρια. Πάρα πολύ ωραία χειροποίητα, σκαλιστά ξύλινα. Κοιτάξτε τι όμορφα. Πάρα πολύ ωραία είναι και τα δύο, εξαιρετικά. Και είναι απλό και ωραίο μέσα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Λοιπόν, πήρα η καλύτερη δασκάλα, μιλαράκι, ξύλινο. Άμα θέλεις να το βάλεις στο γραφείο της, πάρα πολύ όμορφο. Και για την άλλη μας τη δασκάλα, πήρα ένα κουτάκι το οποίο γράφει για την καλύτερη δασκάλα στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, να σας δείξω λίγο ότι έρχονται και τέλεια, συσκευασμένα, δηλαδή δεν χρειάζεται να παιδευτείτε για τη συσκευασία. Και μέσα, δείτε, έχει έναν χάρακα. Είναι σαν χάρακας. Εντάξει, παιδιά, πόσο όμορφα. Και πήρα έτσι τα αυτά τα για την καλύτερη δασκάλα, δασκάλα κλπ. Και πήρα και κάτι έτσι λίγο πιο προσωπικό, γιατί μία μας τη δασκάλα πήρα από τη σειρά κέντημα αυτό εδώ το κολιεδάκι, που έχει, είναι κεντητό κανονικά με κλωστή αυτό εδώ πέρα, στο χέρι χειροποίητο. Και το ασορτή βραχιολάκι, καθίστε να καθαρίσει, αλλά καλό μου. Και αυτό κεντημένο στο χέρι, δείτε τι όμορφο, με τις χαντρούλες του. Και τη πήρα, αυτά είναι για την κυρία Λέκα, τα οποία μόλις είδα τα σκουλαρίκια έπαθα πλάκα, λέω, αυτά είναι για την κυρία Λέκα. Δείτε τι όμορφα που είναι. Και αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Και για την άλλη μας την κυρία, πήρα αυτό εδώ πέρα, που έχει και τα στρασάκια γύρω γύρω και το κέντημα στη μέση. Πανέμορφα, παιδιά, είναι πανέμορφα. Ένα βραχιολάκι έτσι λίγο πιο απλό επέλεξα, επειδή αυτό έχει τα στρασάκια, είπα να πάρω κάτι πιο απλό σε βραχιόλι. Και έλα καλό μου. Δεν θέλει να μου κάνει τη χάρη, αλλά εγώ θα το προσπαθήσω να σας το δείξω. Δείτε το. Εντάξει, είναι υπέροχο. Καθίστε να το βάλω κιόλας, να το δείτε και φορεμένο, τι ωραίο. Κοιτάξτε τώρα και με το λευκό μου το πουκάμισο. Απλό και ωραίο. Τόσο όσο. Πολύ ωραίο. Και αυτά, επειδή μου φανήκαν έτσι λίγο πιο παιχνιδιάρικα και η κυρία Κλέλια είναι έτσι λίγο πιο παιχνιδιάρα, τις πήρα αυτά εδώ. Αυτά.
Αυτά λοιπόν θα δώσουμε στις δασκάλες μας. Ένα σημειωματάριο στην κάθε μία από ένα τέτοιο. Τώρα αυτά δεν ξέρω πώς και νομίζω ότι αυτό θα το δώσω στην κυρία Λέκα. Δεν ξέρω, αυτά λίγο δεν τα έχω σκεφτεί, αλλά δεν ήθελα να πάρω ίδια. Ήθελα να πάρω ξεχωριστά. Τα κοσμηματάκια τα έχω σίγουρα ξεχωρίσει. Πού θα πάνε πού, γιατί πραγματικά αυτό το μπλε το είδα και φώναζε το όνομα της κυρίας Αλέκας του Αλέξανδρου. Το φώναζε, τι να σας πω. Με το που το είδα, λέω εδώ είμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και από το Golden πήραμε αυτό εδώ το λευκό το φανελάκι που είναι για τη γιορτή του Αλέξανδρου. Που θα κάνουν στο σχολείο, μας ζητήσανε να φοράει ένα απλό λευκό φανελάκι χωρίς τάμπες, χωρίς τίποτα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, παιδιά, να βρω χωρίς τάμπες. Φάγαμε όλο το Golden και του λέω του κάνα και δεν πάμε και στο Ζάρα να δούμε. Που δεν το πίστευα ότι θα βρω στο Ζάρα, γιατί συνήθως έχει πάνω στάμπες κλπ. Και βρήκαμε. Απλό, λιτό και απέριτο. 4 ευρώ. Να ξέρετε, άμα σας έχουν ζητήσει για τις γιορτές στο σχολείο, αυτό. Και του πήραμε και από Patrol άρωμα. Γιατί βάζουμε εμείς αρώματα και θέλει και εκείνος και του έχω ένα άρωμα, αλλά είναι της Kiko, το στυλ σαν τη Μυρτό που χύνεται έτσι, όχι με σπρέι. Και επειδή βλέπετε, εμείς κάνουμε ψήτη έτσι και του άρεσε, του πήραμε αυτό εδώ. Θα το αφήσω τώρα, δεν έχω δει να τρελαθεί. Επίσης, θα σας δείξω κάτι το οποίο. Καθίστε να σας δείξω. Πήρα και 2 ευχητήρες καρτούλες. Για κάτι βαφτίσεις που έχουμε και λοιπά και πήραμε κάποια δώρα για βαφτίσεις. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις ταινίες από τα Intimissimi που έχω να πάω αύριο σε μια βάφτιση και το φόρεμά μου δεν βοηθάει ούτε σουτιέν ούτε μπουστάκι, θα φαίνεται με το οτιδήποτε. Οπότε πήρα αυτές εδώ τις ταινίες να τις δοκιμάσω, να δω αν θα βολέψει. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα βολέψει, θα σας πω. Ξέρετε τι φοβάμαι, μήπως λίγο αν οι δρόσεις ότι θα φεύγουν. Αυτό με τρομάζει. Και επιτέλους, βρήκα ένα ωραίο σετ να μου αρέσει για να αλλάξω στο μπάνιο τη σαπουνοθήκη που πραγματικά αυτή που έχω θέλω τόσο καιρό να την αλλάξω και δεν μπορούσα. Και πήρα αυτό εδώ, το οποίο κάνει σαν πέτρα, δείτε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο, με ασημί, γιατί τα άλλα ήταν όλα με χρυσά και δεν θα τέριαζε. Πήρα το σορτί του για σταθερό σαπουνάκι, το κανονικό, για μπάρα σαπουνιού δηλαδή. Έλα, καλό μου. Να το. Και πήρα, μου άρεσε πάρα πολύ, για να το διακοσμήσω απλά στο μπάνιο. Τώρα θα μου πείτε είναι δυνατόν κι όμως. Πήρα αυτό εδώ πέρα το βαζάκι με τα σπίρτα. Για να το διακοσμήσω στο μπάνιο. Ήταν εκεί στα είδη μπάνιου. Και το πήρα έτσι να το βάλω σε αυτό το επιπλάκι, το οποίο κάποια στιγμή θέλω να το αλλάξω αυτό το επιπλάκι και δεν μπορώ. Βρήκα ένα ωραίο στο Zara Home, αλλά ήταν πανάκριβο. Πανάκριβο, παιδιά. Και λέω όχι. Δεν αξίζει τόσα χρήματα. Ένα επιπλάκι με 3 ραφάκια, εξαιρετικό. Θα έχω το νου μου, μήπως όταν μπουν οι εκπτώσεις τον άλλο μήνα, μπορέσω να το πάρω τον άλλο μήνα με τις εκπτώσεις. Μήπως το βάλουν έτσι σε καμία καλύτερη τιμή. Εντάξει, κάπως το χάλασα τώρα που θα το φτιάξω. Κοιτάξτε, έχει μαύρα πάνω, είναι τα σπίρτα. Έχει εδώ για να ανάβεις. Αν θέλεις, εντάξει, για διακοσμητικό θέλω εγώ να το έχω. Τώρα, αν θέλεις και κάποιος να το χρησιμοποιήσει, εννοείται, στο μπάνιο θα είναι. Αυτά πήρα, δεν έχω πάρει κάτι άλλο. Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, μόνο εσείς σαν πιο. Κάποιες που είσαστε πιο καιρό μαμάδες από μένα και έχουν πάει τα παιδιά σας και δημοτικό κλπ. Τώρα, που εμένα ο Αλέξανδρος θα πάει σχολείο μέχρι και τέλος Ιουλίου, είναι ο παιδικός. Η γιορτή μας θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούνιο όμως. Πότε να τα δώσω τα δώρα? Σκεφτόμουν να τα δώσω ή μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά τη γιορτή ή να τα έδινα στο τέλος κανονικά με το που τελειώσει η χρονιά. Αλλά δεν ξέρω, ακούω γενικότερα από όλους ότι ψάχνονται και μια φίλη μου που πηγαίνουμε στον ίδιο παιδικό σταθμό τώρα ή μου είπε ότι θα τα δώσω τα δώρα. Και λίγο αυτό έτσι κάπως με έχει προβληματίσει και δεν ξέρω. Θέλω να μου γράψετε από κάτω και να μου πείτε τη γνώμη σας ποια είναι η καλύτερη περίοδος να το κάνω αυτό. Να τα δώσω τώρα μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά τη γιορτή ή να τα δώσω με το που τελειώσουν τα σχολεία. Θα μου πεις τώρα τι προβληματισμοί είναι αυτοί. Αυτοί είναι προβληματισμοί. Τι να κάνουμε. Έχουμε και τους άλλους προβληματισμούς. Ας προβληματιζόμαστε και με κάτι τέτοια χαζά. Αυτά. Έχουμε έρθει πράκτικερ. Έχουν έρθει, δεν θυμάμαι από πότε. Και έχουν φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα για είδη σπιτιού κλπ. Ο Αλέξανδρος έχει πάρει αυτό εδώ το φωτιστικό. Και εγώ προσπαθούμε να θυμηθούμε τώρα τις διαστάσεις από τον αεροχήτη μας. Να πάρουμε ένα τέτοιο γιατί. Αυτό το πλαστικό δεν με έχει βολέψει και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τις διαστάσεις να δούμε αν κάνει. Γιατί βρήκαμε επιτέλους ένα ανοξείδωτο σε φυσιολογική τιμή. Γιατί τα ανοξείδωτα είναι στο Θεό. Ενώ αυτό είναι ανοξείδωτο, γράφει και 20 χρόνια εγγύηση, τέλος πάντων, και έχει 25 μόνο. Κάπου αλλού που είχα δει ανοξείδωτο έχει 80. Εδώ είναι η γωνιά 50 αποχρώσεις του γκρι. Με σχοινιά. Τα ταϊρά που είναι μόνο. Κάπου αλλού θα έχει, αλλά όλα αλυσίδες, σχοινιά. Ό,τι είχε στο έργο.
Έχω κάνει ένα ελαφρύ μακιγιάζ. Γιατί θα πάμε σινεμά, παιδιά. Εγώ και ο Κανάκης μόνοι μας. Μετά από 4,5 χρόνια. Σήμερα είναι η μέρα μας πραγματικά να κάνουμε βολτούλες μαζί. Οπότε μετά από 4,5 χρόνια θα καταφέρουμε να πάμε μαζί σινεμά. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχουμε ξαναπάει. Ελπίζω να μην κάνω λάθος τόσο, αλλά νομίζω πως δεν έχουμε πάει. Έχω πάει 3 φορές σίγουρα σινεμά για να δω παιδικό. Νομίζω δεν έχουμε πάει. Και είπαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αφού ο Αλέξανδρος είναι με τη μαμά μου και να πάμε έτσι να δούμε το σινεμά μας. Αλλά πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω λίγο να σας μιλήσω. Και θέλω να τονίσω ότι δεν θέλω να μου γράψετε σχόλιο και να μου πείτε μη δίνει σημασία, μην τα παίρνεις όλα έτσι, μην απολογείσαι, ούτε απολογούμαι ούτε οτιδήποτε. Ούτε δίνω σημασία, απλά σε κάποια πράγματα ασχολούμαι λίγο περισσότερο τέλος πάντων. Όχι όσο νομίζετε εσείς ότι ασχολούμαι, αλλά σε κάποια πράγματα θεωρώ ότι πρέπει έτσι να τους δίνουμε λίγο σημασία. Πριν 2 εβδομάδες που ανέβασα το τελευταίο μου βίντεο, ήταν το βίντεο που σας έλεγα ότι έχω τον Αλέξανδρο σπίτι που ήταν άρρωστος και έβηχε, αυτό το βίντεο. Μου έγραψε μία κοπέλα από κάτω ότι έχεις βαρεθεί να κάνεις βίντεο και γιατί τα κάνεις και είναι κρίμα, φαίνεται ότι τα κάνεις αναγκαστικά. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει το τα κάνεις αναγκαστικά. Το ότι έχουμε δώσει ραντεβού κάθε Σάββατο στις 10 δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένη να ανεβάζω και κάθε Σάββατο στις 10. Το ότι εμένα μου αρέσει να είμαι συνεπής είναι άλλη ιστορία. Αλλά δεν είμαι εκπομπή στην τηλεόραση που κάθε μέρα στις 10 πρέπει να βγαίνω. Ό,τι και όπως και αν είμαι, με πυρετούς, ξεπυρετούς και τα σχετικά. Εδώ πραγματικά είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Όποτε θέλω θα ανεβάσω, όποτε θέλω δεν θα ανεβάσω. Παίρνω το χρόνο μου και ειδικά εδώ στο YouTube, που πλέον δεν είναι όπως παλιά που ήταν πολλά τα χορηγούμενα βίντεο. Οπότε ανεβάζω επειδή πραγματικά το θέλω. Σας έχω πει ότι η επεξεργασία του βίντεο είναι για μένα κάτι σαν ψυχοθεραπεία. Μου αρέσει πάρα πολύ, το γουστάρω. Γουστάρω πάρα πολύ τη φάση που κάθομαι και κάνω επεξεργασία στα βίντεο. Πώς σας έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ, έτσι είναι και για μένα η επεξεργασία. Οπότε ήθελα απλά να θυμίσω σε ορισμένους. Πάρα πολύ λίγοι είναι αυτοί οι ορισμένοι. Απλά θέλω κάποιες στιγμές να τα κάνω και αυτά. Ότι κι εγώ είμαι άνθρωπος και επειδή όλα μου τα βίντεο στο YouTube πλέον είναι πολύ σπάνια να μην είναι vlog, ένα βιντεάκι που θα ανέβει. Επειδή όλα τα βίντεο πλέον είναι vlogs, είναι καθημερινότητα, παιδιά. Σας δείχνω μια καθημερινότητά μου. Σας δείχνω μια μέρα που μπορεί να μου τύχουν και τα στραβά μου. Μπορεί να αρρωστήσω, μπορεί να διαθετήσω και να πονώ και να μην είμαι το ίδιο καλά πως θα ήμουν, αλλά δεν ανοίγω την κάμερα, δεν πατάω το κουμπί αναγκαστικά για κανένα λόγο. Γιατί αν το κάνω αναγκαστικά και να αρχίσω να πιέζω τον εαυτό μου να κάνει κάτι, θα το σταματήσω. Κάποια στιγμή θα κουραστώ, θα αγανακτήσω και θα πω τέλος. Όχι. Το έχετε καταλάβει αυτό και στο Instagram. Όσες με ακολουθείτε στο Instagram, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που χάνομαι, εξαφανίζομαι. Και με ψάχνετε και μου λέτε πού είσαι, γιατί έχεις τόσες μέρες να ανεβάσεις. Μπορεί να είναι το παιδί άρρωστο, μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να μην είμαι καλά, μπορεί να είμαι απλά διάθετη που ξέρετε ότι εγώ για 3 μέρες στην περίοδο πεθαίνω, υποφέρω. Μπορεί 1002. Θα σταματήσω. Δεν θα πω άλλα, δεν θα σας κουράσω. Ήδη μιλάω 3 λεπτά. Οπότε το αφήνουμε εδώ. Θέλω απλά να το ξεκαθαρίσω ότι είμαι άνθρωπος και γυρίζω vlog και θα μου συμβεί κάτι στο vlog. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο αυτό να συμβεί, γιατί δεν είναι στημένο βίντεο που κάθομαι και ξέρω ότι θα σας πω, τα έχω γραμμένα και θα σας τα πω. Είναι πραγματικά μια καθημερινότητα. Που okay, ανεβάζω τώρα 10 χρόνια βίντεο στο YouTube, μπορεί κάποιο να σας φανεί λίγο πιο βαρετό, μπορεί κάποιο να σας φανεί πιο χαροπό. Εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά, έτσι είναι, δεν είναι όλες μου οι μέρες ίδιες και δεν μπορώ να είμαι και χαχαχά και χουχουχού σε όλα τα βίντεο. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω, θα αφήσω την κάμερα εδώ να εκμεταλλευτώ λίγο αυτές τις 2-3 ώρες που μπορούμε να περάσουμε οι δυο μας με τον Κανάκη στο σινεμά. Επίσης, το λέω όλη μέρα και ξεχνάω. Πηγαίνετε και μυρίστε το Dolce Cabana Light Blue Summer Vibes, νομίζω. Το μύρισα σήμερα στα Sephora στο Golden και έχω ερωτευτεί. Είμαι όλη την ώρα έτσι και μυρίζει ακόμα. Θεϊκό άρωμα. Αν σας αρέσει το Dolce Cabana Light Blue το κανονικό, πηγαίνετε μυρίστε και το Summer Vibes. Φιλιά.